Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή του Μένουμε στο House of News. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον κύριο Περικλή Μαρκούση, σωστά? Πολύ σωστά. Υπεύθυνο του Οφθαλμολογικού Κέντρου Οφθάλμικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Τζιάκα, να είστε καλά. Πείτε μου λίγο ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος σας στην κλινική. Η ιδιότητά μου είναι Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας και Μικροχειρουργικής Οφθάλμικα και υπεύθυνος προσωπικού. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πόσα χρόνια υπάρχει αυτό το κέντρο για οφθάλμικα και ποια είναι η φιλοσοφία της. Τη συγκεκριμένη περίοδο το Ινστιτούτο Οφθάλμικα κλείνει ακριβώς 7 χρόνια. Η σύστασή του έγινε τον Ιούνιο του 2013. Η φιλοσοφία της εταιρείας έχει να κάνει με ένα και μοναδικό στόχο, την θωράκιση της όρασης της πολυτιμότερης των αισθήσεων σε ασθενείς κάθε ηλικίας, σε κλινικό, διαγνωστικό, θεραπευτικό, χειρουργικό, επεμβατικό επίπεδο. Πριν από 7 χρόνια, τρία οφθαλμολογικά κέντρα της πόλης ένωσαν τις δυνάμεις τους με έναν και μοναδικό στόχο, ένα όραμα, να δημιουργηθεί ένα πολυδύναμο στην πραγματικότητα που θα αποτελούνταν από γιατρούς που θα κάλυπταν όλες τις υποειδικότητες της οφθαλμολογίας, με αποτέλεσμα να μπορεί να εξυπηρετηθεί κάθε ασθενής αντίστοιχα με την οφθαλμολογική του κατάσταση. Ποιες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται? Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα. Αυτό έχει να κάνει με το εκάστοτε τμήμα και την εκάστοτε υποειδικότητα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στη σύγχρονη οφθαλμολογία είναι σίγουρα η τεχνολογία των lasers. Mm-hmm. Μιλάμε για προηγμένο εξοπλισμό, μιλάμε για ανώτερη τεχνολογία. Οι πιο συχνές παθήσεις είναι οι γνωστές σε όλους διαθλαστικές ανομαλίες. Μιλάμε για υπερμετροπία, για μοιοπία, αστιγματισμό και κάποιες περιπτώσεις συνήθως υπερμετροπικής πρεσβειοποίησης που τα συγκεκριμένα lasers εξάχνωσης μπορούν να διορθώσουν. Εμείς στην πραγματικότητα τον τελευταίο καιρό είμαστε τυχεροί γιατί στην εξοπλιστική μας φαρέτρα έχει μπει ένα καινούριο προηγμένο σύστημα. Αυτό είναι η πλατφόρμα της εταιρείας Svint και το μηχάνημα ονομάζεται Amaris Excimer Laser, το οποίο πλαισιώνεται από κάποια πολύ δυνατά διαγνωστικά που είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν κατάλληλα κάθε κερατοειδή χιτώνα για τον εκάστοτε υποψήφιο, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες του και στην συνέχεια να δημιουργήσουν ένα πλήρως εξατομικευμένο προφίλ διόρθωσης, ώστε το λέιζερ μηχάνημα να πραγματοποιήσει την εκτομή, να πραγματοποιήσει τη θεραπεία, εξαλείφοντας όλους τους βαθμούς. Άρα, συνεπώς, είναι ένα μηχάνημα στο οποίο βοηθάει στην όραση, εννοώ στο να εξαλειφθούν θέματα όπως η υπερμετροπία, η μοιοπία, σωστά? Σωστά. Οι διαθλαστικές ανομαλίες ή αλλιώς διαθλαστικά σφάλματα. Μάλιστα. Έχετε και μηχάνημα ή νομίζω τεχνική για την πλαστική βλεφαρών. Καλά διάβασα στο προσπέκτους? Πολύ καλά διαβάσατε. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι νεοσύστατο. Υπάρχει και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Οφθάλμικα ένα νέο τμήμα που ονομάζεται Τμήμα Χειρουργικής Βλεφάρων Δακρυϊκής Συσκευής και Οφθαλμικού Κόγχου. Όταν λέμε δακρυϊκή συσκευή εννοούμε τον μηχανισμό και το σύστημα του ανθρώπινου ματιού που παροχετεύει τα δάκρυα. Και ο οφθαλμικός κόγχος είναι η κοιλότητα μέσα στην οποία βρίσκεται ο οφθαλμικός βολβός, ο ανθρώπινος οφθαλμός. Η οφθαλμική πλαστική είναι στην πραγματικότητα η υποειδικότητα της οφθαλμολογίας που ασχολείται με την αντιμετώπιση των λειτουργικών και αισθητικών παθήσεων των βλεφάρων και της περιοφθάλμες περιοχής. Ποιο είναι το κόνσεπτ? Η ιδιαίτερα λεπτή υφή των ιστών των βλεφάρων τα καθιστά ευάλωτα έτσι, στο πέρασμα του χρόνου. Η μείωση αυτή της ελαστικότητας του δέρματος, η ατονία των μειών, κάποια ελλείμματα των ιστών, όπως και πρόπτωση του λίπους κάτω από το δέρμα, οδηγεί συνήθως σε σακουλιάσματα, σε πρίξιμο των άλλων βλεφάρων, σε σακούλες κάτω από τα μάτια, πολλές φορές περίσσια δέρματος του άνω βλεφάρου, που ακόμα είναι και σε θέση να επηρεάσει την όραση, ή πτώση του άνω βλεφάρου. Εδώ λοιπόν έρχεται η υποειδικότητα του οφθαλμοπλαστικού,
που καλό είναι να σας τα πει και ο ίδιος καλύτερα για τις περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Αυτό που μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον ήταν δύο διαφορετικά πράγματα πέρα από την πλαστική βελεφάρων. Το ένα ήταν τα γυαλιά δεύτερης ευκαιρίας, μου φάνηκε πολύ πρωτοτυπή ιδέα. Και το άλλο ήταν τα προγράμματα που τρέχετε συνεργασία με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείτε να μας πείτε για το καθένα δύο λόγια? Ναι, βεβαίως. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς άξονες. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, εννοούμε τον κλάδο της πληροφορικής, ο οποίος ασχολείται με την εξέλιξη ειδικών συστημάτων που είναι σε θέση να επιδείξουν στοιχεία της ανθρώπινης ευφυΐας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τέτοια συστήματα στην καθημερινότητά μας, κυρία Τζιάκα, τα συναντάμε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά για εσείς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συστήματα εντοπισμού στίγματος όπως είναι τα GPS, κάποιους αυτόματους μεταφραστές, ακόμα και κάποια ειδικά συστήματα τα οποία είναι σε θέση να αντικαταστήσουν οδηγούς σε αυτοκίνητα και πολλά ακόμα. Αναπόφευκτα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει και στο κομμάτι της ιατρικής, αλλάζοντας το χάρτη. Εγώ θα μιλήσω για το δικό μας κομμάτι, για τον τομέα της οφθαλμολογίας. Τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες εταιρείες είχαν την τύχη να αναπτύξουν λογισμικά, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία υπολογιστικού νεύους, δηλαδή το cloud computing, που σε συνεργασία με κάποια ειδικά απεικονιστικά μηχανήματα είναι σήμερα σε θέση να κάνουν διάγνωση, να βγάλουν δηλαδή ένα απόρισμα για μια οφθαλμική κατάσταση ενός ασθενή χωρίς την παρουσία οφθαλμίατρου. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας, ένα interface το οποίο καλούμε εμείς. Παίρνουμε μια φωτογραφία από τον ανθρώπινο οφθαλμό. Συνήθως αυτές οι εξετάσεις εστιάζονται στον αφλιστροειδή χιτώνα και στην οχρά κοιλίδα. Μιλάμε δηλαδή για το πίστιο τμήμα του οφθαλμού. Με ένα πολύ απλό upload θα ανεβάζουμε τη φωτογραφία στο υπολογιστικό νεφος και το σύστημα μέσα σε 5,7 δευτερόλεπτα είναι εκείνο το οποίο χειριζόμαστε εμείς, κάτι λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα, είναι σε θέση να στείλει πίσω την πληροφορία με την διάγνωση και το ποια ακριβώς είναι η οφθαλμική πάθηση. Το σημαντικό και το εντυπωσιακό με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι ότι σήμερα τέτοιου τύπου συστήματα αγγίζουν ένα ποσοστό αξιοπιστίας 98,2%. Η δική μας η ανάμιξη και η συνεισφορά σε τέτοιου τύπου projects είναι ότι είχαμε την τύχη, η επιστημονική μας επιτροπή, η επιστημονική ομάδα να συμμετέχει σε δύο ερευνητικά προγράμματα με δύο εταιρείες του εξωτερικού, μία από τη Μεγάλη Βρετανία και μία από την Αμερική, τα οποία είχαν στόχο να αναπτύξουν τέτοιου τύπου λογισμικά και να εκπαιδεύσουν στην πραγματικότητα έναν αλγόριθμο ο οποίος κρύβεται πίσω από το υπολογιστικό νέφος και είναι σε θέση να δίνει αυτές τις διαγνώσεις. Εμείς συνεισφέραμε σε αυτό δίνοντας και παρέχοντας στις εταιρείες ένα πολύ μεγάλο αριθμό από απεικονιστικές εξετάσεις και τα αντίστοιχα τμήματα είχαν συμπεριληφθεί στο κομμάτι του training αυτών των αλγορίθμων. Μάλιστα. Σχετικά με το πρόγραμμα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, τα γυαλιά δεύτερης ευκαιρίας, αυτό πώς προέκυψε? Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα κομμάτι, όπως και να έχει, του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει το Ινστιτούτο Οφθαλμικά, ανέκαθεν, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίοδο. Εμείς έχουμε συνεργασία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με περισσότερους από 40 οργανισμούς που έχουν να κάνουν που συσχετίζονται με τη βοήθεια ατόμων με οπτικές αναπηρίες και όχι μόνο. Η κορονίδα, να το πω έτσι, της συγκεκριμένης στρατηγικής ήταν τα γυαλιά και είναι τα γυαλιά δεύτερης ευκαιρίας. Ήταν μια ιδέα η οποία προέκυψε από το τμήμα διαχλαστικών επεμβάσεων με λέιζερ, από το τμήμα διαχλαστικής χειρουργικής, όπου ασθενείς μας, διαχλαστικοί υποψήφοι που έρχονταν στο χώρο για να υποβληθούν σε μια διαχλαστική επέμβαση με λέιζερ, δηλαδή να απαλλαγούν από τα γυαλιά τους, να απαλλαγούν από τα διαχλαστικά σφάλματα τα οποία λέγαμε και στην αρχή, τη μοιοπία, την υπερμετροπία, τον αισθηματισμό, από τη στιγμή που δεν χρειάζονταν τα γυαλιά τους, μπαίναν σε μια διαδικασία να τα πετάνε. Επομένως, σκεφτήκαμε, σκαρφιστήκαμε, αντί να
οι υποψήφοι να πετάνε τα γυαλιά, να ορίσουμε, να εγκαταστήσουμε κάποια ειδικά stands μέσα στο χώρο και να τα αφήνουν σε εμάς. Αυτό λοιπόν, ενώ περνούσε ο καιρός, είδαμε ότι έχει μια τεράστια απήχηση στο κοινό. Το κοινό θεώρησε ότι αποτελεί μια πρωτότυπη ιδέα, επομένως το περάσαμε σε ένα άλλο level, σε ένα άλλο επίπεδο. Συνάψαμε κάποιες συνεργασίες με άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα είναι και η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Θεσσαλονίκης που είναι δίπλα μας σταθερά σε αυτό. Και στόχος μας σταθερά είναι με την ανάμειξη και κάποιων σχολείων, κάποιοι μαθητές δηλαδή έρχονταν στο χώρο, μετρούσαν τα γυαλιά, τα συντηρούσαν, τα συσκευάζανε, τα πακετάρανε και τα στείλαμε ομαδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Να αξίζει να πω εδώ ότι οι τελευταίοι μας στόχοι ήταν κάποιες χώρες της Αφρικής, όπως για παράδειγμα είναι η Αιθιοπία, η Λιβύη και η Μαδαγασκάρη. Μάλιστα, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε μέσα στο House of News. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Περικλή Μαρκούση, Γενικό Διευθύντη της Οφθάλμικα. Καλησπέρα και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Να ρωτήσω λίγο κάτι, και αυτή είναι μια έτσι, προσωπική μου απορία. Επειδή και εγώ είμαι μύωψη. Οι επεμβάσεις, οι χειρουργικές, όσον αφορά τη μυωπία, τον αστιγματισμό, είναι τόσο ακριβές όσο ήταν και παλιά? Πώς περίπου κινούνται οι τιμές? Καταρχήν να πούμε ότι έχει γίνει ένα τεράστιο άλμα σε ό,τι αφορά το τεχνολογικό κομμάτι και το κομμάτι της αξιοπιστίας. Σήμερα μιλάμε για εξοπλισμό που είναι σε θέση να διορθώσει, η τεχνολογία laser είναι σε θέση να διορθώσει μία διοπτρία, ένα βαθμό δηλαδή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει, κυρία Τζιάκα, ότι αν εσείς έχετε 3 βαθμούς μυωπία, έτσι, στην πραγματικότητα το δικό μας μηχάνημα θα κάνει περίπου 3 δευτερόλεπτα στη διαδικασία εξάχνωσης για να διορθώσει τους βαθμούς σας. Κάθε υποψήφιος είναι μοναδικός. Επίσης αξίζει να αναφερθεί και αυτό, ότι πλέον ακριβώς επειδή και κάθε κερατοειδής είναι μοναδικός, όπως και ένα ανθρώπινο αποτύπωμα, πλέον τα διαγνωστικά μηχανήματα φτιάχνουν ένα απόλυτα εξατομικευμένο προφίλ. Δηλαδή, υπερκαλύπτουν όλες τις ανάγκες σε τοπογραφικό επίπεδο, κάνουν δηλαδή μια αναλυτική χαρτογράφηση του τι ακριβώς συμβαίνει στον κερατοειδή χιτώνα, έτσι ώστε να πάμε απόλυτα στοχευμένα και να έχουμε τα απόλυτα μετιχρητικά αποτελέσματα. Εκτός λοιπόν από την ταχύτητα και την αξιοπιστία, ένα ακόμα κομμάτι στον εξοπλισμό το οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τα τελευταία χρόνια είναι πολύ διαδεδομένη η no-touch τεχνική. No-touch σημαίνει ότι κανένα χειρουργικό εργαλείο δεν θα κουμπίσει τα μάτια. Όλα γίνονται με λέιζερ. Είναι από ό,τι υπήρχε αυτό. Παλιά υπήρχε. Πολύ σωστά. Παλιά υπήρχε. Πολλά χειρουργικά εργαλεία έρχονταν σε επαφή με τον οφθαλμό αναπόφευκτα. Γινόταν διάφορες τομές στο κερατοειδή. Σήμερα η τεχνολογία των lasers έχει ξεπεράσει αυτό το επίπεδο και έχουμε φτάσει στο απλά να πατάμε ένα πετάλ, να γίνεται μια διαδικασία από επιθυλιοποίησης, δηλαδή να αφαιρείται η εξωτερική στιβάδα του οφθαλμού και στη συνέχεια να γίνεται διχλαστική διόρθωση. Μέσα σε λίγα, μόλις δευτερόλεπτα, ξαναλέω. Και οι τιμές περίπου, πώς κινούνται? Οι τιμές εξαρτώνται και αυτές ανάλογα με το προφίλ το οποίο πάμε να διορθώσουμε, ανάλογα με τις ανάγκες του υποψηφίου. Ένα πρεσβειοποιικό προφίλ, για παράδειγμα,
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη ανάλυση, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο χρόνο για να οδηγηθούμε στο τι ακριβώς θεραπευτικό προφίλ θα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως για τα δύο μάτια οι τιμές κυμαίνονται από τα 1.400 έως τα 1.800 ευρώ. Αλλά σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν και τα 2.000. Μια χαρά, είναι πάρα πολύ καλές τιμές. Παλιότερα είναι και πολύ πιο υψηλές. Παλαιότερα, ναι. Μάλιστα. Τώρα στη μετα-COVID εποχή, που υπάρχει ένας φόβος γενικά για να πάμε σε έναν χώρο οποιονδήποτε, πόσο μάλλον σε ένα ιατρείο. Έχετε πάρει μέτρα προφύλαξης και προστασίας των ασθενών. Και ποια είναι αυτά? Αναπόφευκτα, ο κορονοϊός έχει αλλάξει τα δεδομένα στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούσε να μην κάνει το ίδιο και στους χώρους υγείας και στις οφθαλμολογικές κλινικές. Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα για τα οποία μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε ραντεβού για ασθενή μας είναι απόλυτα ασφαλές. Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το check-in, δηλαδή με την προσέλευση του ασθενή. Καταρχήν προσπαθούμε να αποφύγουμε το συνωστισμό με τους συνοδούς. Λέμε δηλαδή στους ασθενείς μας να επισκεφθούν το Ινστιτούτο μόνοι τους. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες ή κάποια άτομα με κινητικά προβλήματα, μπορεί να μπει μόνο ένας συνοδός μέσα. Με το check-in, αναπόφευκτα γίνεται χρήση αντισηπτικού, γίνεται έλεγχος για το αν ο ασθενής φοράει μάσκα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα είναι η κάρτα εισόδου. Έτσι, υπάρχουν κάποιες αριθμημένες κάρτες, οι οποίες μας δίνουν μια πληροφορία του πόσοι ασθενείς βρίσκονται στο χώρο ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα. Έχουν ακυρωθεί θέσεις στις αίθουσες αναμονής, όπως ήταν φυσιολογικό, πάλι για αποφυγή συνωστισμού. Και επίσης υπάρχει και ειδική επιδαπέδια διαγράμμιση για να ξέρει ο καθένας πού μπορεί να σταθεί, πού να στέκεται και να τηρηθούν οι αποστάσεις. Υπάρχει επίσης, τελευταίο να πω, ένα ενεργοποιημένο πρωτόκολλο, το οποίο έχει σειρά από μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης από τη διασπορά του COVID-19. Μπορούμε να μιλήσουμε από ειδική διαχείριση σκευών, από ειδική διαχείριση αιχμηρών αντικειμένων, από ειδικές διαδικασίες αποστηρώσεων, τακτικές απολυμάνσεις, ειδικά φίλτρα άνθρακα, κινηματικές ροές στις αίθουσες αναμονής. Γενικότερα, το πράγμα έχει αλλάξει, το έχουμε καταλάβει όλοι. Προσπαθούμε πάση θυσία να διαφυλάξουμε την υγεία των ασθενών μας. Καταλαβαίνω όμως ότι πέρα από ένα κέντρο οφθαλμολογικό, είστε μια επιχείρηση. Όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των πελατών σας? Μείωση εισόδων. Υπήρξαν κάποιες οδηγίες και κάποιοι κανονισμοί, οι οποίες προέκυψαν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης φυσικά, που ήταν σε άμεσες γέφυρες με τις κυβερνητικές διατάξεις και τις πράξεις και τις κατηγιστικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εκείνη την περίοδο του lockdown. Έτσι λοιπόν, εμείς είχαμε κάποιους περιορισμούς, όπως και όλοι οι χώροι υγείας. Για παράδειγμα, ήμασταν αναγκασμένοι να βλέπουμε τους ασθενείς μας με προγραμματισμό ραντεβού τουλάχιστον 30 λεπτά. Επίσης υπήρχε ένας συγκεκριμένος περιορισμός για αριθμό περιστατικών ανά αίθουσα. Βηματικά λοιπόν, όσο περνούσε ο καιρός, υπήρξαν ανακοινώσεις για το 25%, για το 50%. Σήμερα που μιλάμε είμαστε στο 75% της περσινής χρονιάς για το τι μπορεί να κάνει μια κλινική ή ένα Ινστιτούτο, πόσα περιστατικά μπορεί να διαχειριστεί. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου και σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις και των κυβερνητικών να αγγίξουμε πάλι το 100%. Λαμβάνοντας φυσικά όλα τα μέτρα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη των ασθενών. Αντιλαμβάνομαι ότι σε μια επιχείρηση είναι πάρα πολύ σημαντική και η εξωστρέφεια όμως. Mm-hmm. Τα σεμινάρια, οι συνεργασίες, τα επιστημονικά συνέδρια. Εσείς έχετε λάβει μέρος σε συνέδρια, έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποια σεμινάρια ή κάποια webinars ενδεχομένως? Ναι, βέβαια. Η επιστημονική ομάδα, οι εσωτερικοί μας γιατροί, είναι μέλη
των μεγαλύτερων οφθαλμολογικών οργανισμών στον κόσμο. Είναι μάλιστα ομιλητές, εισηγητές και συμμετέχουν σε μια σειρά από διαλέξεις σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και το Ινστιτούτο Οφθάλμικα, ωστόσο, κάθε χρόνο διοργανώνει και συντονίζει μια σειρά από επιστημονικές εκδηλώσεις, κάποια events, τα οποία μπορεί να είναι είτε ημερίδες είτε διημερίδες. Το μεγάλο μας event και το πιο γνωστό είναι το Thessaloniki Murphy's Revision Course in Ophthalmology, το οποίο διεξάγεται κάθε 2 χρόνια. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε invited speakers, προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό, από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στην Ευρώπη, το γνωστό και εξακουστό Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου, όπου γίνεται ένα revision στην οφθαλμολογία και η διάρκεια του είναι περίπου 3 με 4 μέρες κάθε διετία. Το τελευταίο, που ήταν το 4ο, είχε μια πολύ μεγάλη απήχηση, ξεπέρασε τις προσδοκίες και είχε και ρεκόρ συμμετοχών, ξεπέρασε τις 460 συμμετοχές. Επίσης, να πω, αξίζει να αναφερθεί, ότι στον καιρό του κορονοϊού και εμείς προσπαθούμε, όπως είπατε σωστά και εσείς, να μην αφήνουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 1 Ιουλίου διοργανώνουμε για πρώτη φορά ένα καινοτόμο e-conference, ένα webinar, που πάλι θα υπάρξουν προσκεκλημένοι ομιλητές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα κρατήσει περίπου 2 με 2,5 ώρες και περιμένουμε φυσικά όλους τους συνεργάτες και ολόκληρη την οφθαλμολογική κοινότητα να κάνει attend, αφού θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες επιστημονικές διαλέξεις. Να ρωτήσω κάτι. Θα γίνει, όλοι αυτοί οι ομιλητές θα είναι μέσω Skype, φαντάζομαι, έτσι, με κάποια πλατφόρμα? Θα γίνει, πολύ σωστά το λέτε, θα γίνει με την ψηφιακή πλατφόρμα του Zoom, όπου ο καθένας από το δικό του σημείο θα έχει ετοιμάσει μια σειρά από slides, τις δικές του παρουσιάσεις, αλλά θέλαμε να δώσουμε και έναν τόνο interactivity, ένα τόνο δηλαδή διαδραστικότητας, όπου θα υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί chat, δηλαδή όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να γράψουν κάποιες ερωτήσεις και οι εισηγητές να απαντάνε επί τόπου. Επίσης, θα υπάρχουν κάποια polls, κάποια δηλαδή στατιστικά. Δημοσκοπήσεις, ναι. Δημοσκοπήσεις για το πώς ακριβώς μπορούμε να χειριστούμε ένα κλινικό περιστατικό ή ένα επεμβατικό περιστατικό. Μάλιστα. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε λίγο πριν κλείσουμε πού μπορεί να βρει κάποιος την Οφθάλμικα, πού ακριβώς βρίσκεται? Βεβαίως, το Ινστιτούτο Οφθάλμικα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η κεντρική του μονάδα είναι Βασιλίσσης Όλγας 196 και Πλούτωνος 27 γωνία. Εκεί καλύπτονται όλα τα περιστατικά και σε διαγνωστικό και σε κλινικό και σε θεραπευτικό και σε επεμβατικό χειρουργικό επίπεδο. Υπάρχει ωστόσο και ένα παράρτημα του Ινστιτούτου Οφθάλμικα στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Αγία Σοφία 40, όπου και εκεί μπορούν να εξυπηρετηθεί μια πολύ μεγάλη γκάμα από διαγνωστικά και κλινικά περιστατικά. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή δύναμη και καλές επιτυχίες για τη συνέχεια. Και σας το ίδιο.